όσοι σε ξέρουν χρόνια ξέρουν ότι είσαι πραγματικό, αυθεντικό πολιτικό. Δηλαδή είσαι πολύ ενεργή πολιτικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το διοχετεύεις στην πολιτική. Ναι. Για πες μου τώρα τι γίνεται. Πέρα από την κουβέντα για το Δήμο Αθηναίων και όλα αυτά. Καλύτερο, γιατί ξέρουν ότι οι απόψεις που εκφράζω, είτε μέσα από ένα θεατρικό έργο, είτε μιλώντας σε μια συνέντευξη για το πεδίο του Άρεως, είναι αυθεντικές, αληθινές. Και δεν ακολουθώ κάποιο κόμμα και επίσης δεν πληρώνομαι για να τις πω. Άρα αποκλείεται να είναι ψεύτικες. Έτσι. Με ξύρισε αυτό το καρφί. Πέρασε και με έκοψε. Γιατί, πώς καρφί, κόβεται κάποιο. Καρφί. Για αυτούς που πληρώνονται για να κάνουν προπαγάνδα για τα κόμματα, συναδέλφου σου ή γενικώς στον χώρο. Όχι, το λέω και για τους πολιτικούς. Επειδή δεν μ' αρέσει να αμφισβητούνται οι θεσμοί και δεν πρέπει συλλήφθην να τα απορρίπτουμε όλα. Κράτησα, τα έχω ακούσει όσα έχεις πει λέξη προς λέξη. Το να αφιερώνουμε 2 σελίδες στα βιβλία που διδάσκεται η Μαριτίνα και όλα τα παιδιά του κόσμου. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και για το σχολείο και για το πανεπιστήμιο. Αλλά βλέπεις ότι δεν έχουμε μια... με προκαλείς. Δεν έχουμε μια σταθερή πολιτική στην παιδεία. Ένα πράγμα το οποίο δεν πρέπει να αλλάζει ανάλογα με τις κυβερνήσεις είναι η παιδεία. Δηλαδή όλες οι σοβαρές χώρες έχουν μια... Σπάστα! Έχουν μια πολιτική σταθερή που είναι... Δεν προδίδουμε ποτέ την ιστορία μας. Δεν ξεχνάμε τη γλώσσα μας. Αυτά είναι πράγματα που δεν αλλάζουν. Δεν μπορεί το κάθε κόμμα να κάνει μια άλλη πολιτική στην παιδεία. Είναι... Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Καταλάβατε γιατί δεν πάμε καλά πολιτικά. Γιατί δεν έχουμε αυτούς τους ανθρώπους στην πολιτική. Εγώ βέβαια τις λέω μην μπλεχτεί. Τι θα κάνει. Θα δούμε. Θα διούμε που λέει η Θα διούμε. Είσαι είδωλο, μην...